Λοιπόν, παιδιά, εγώ ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά, καταλαβαίνετε. Είναι αυτή η στιγμή που αντιλαμβανόμαστε όλοι μαζί. Τώρα μιλάω εγώ, δεν θα σε πια το ψέμα μου. Δεν θα ταΐσω εγωισμού σου με το αίμα μου. Τώρα θα φύγω, σώπα για λίγο. Κι άκου πως κάνει η καρδιά κάτω από το θέρμα μου. Τώρα μιλάω εγώ, δεν είμαι πια συμπαίκτη σου. Κι αν θες να κρίνεις, κοίτα πρώτα το καθρέφτη. Εντάξει, Δήμος Αναστασία, Δήμο, αρχικά, τρελάθηκα που σε είδα αρχικά. Τι κάνεις ρε αγόρι μου καλό? Γεια σου Νίκο, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που σε βλέπω. Έχουμε τόσο καιρό να ειδωθούμε. Δήμο, τόσο έχουμε καιρό χρόνια, χρόνια εσύ έχεις, έχεις παντρευτεί. Έχουμε παντρευτεί, ναι, με έναν τρόπο. Έχεις κάνει το παιδί, έλα ρε παιδί μου, έχουμε να βρεθούμε πάνω από 2 χρόνια σίγουρα. Ναι. Και τι χαίρομαι κάνεις? Πάρα πολύ που σε βλέπω, ανανεωμένο, εγώ, ρε, φρέσκο. Φρέσκο, μας δίνουμε στο φρέσκο. Το φρέσκο τώρα προσπαθώ, μην νομίζεις. Είσαι πάρα πολύ φρέσκο. Σε ευχαριστώ. Καινούριο τραγούδι, Δήμο. Καινούριο τραγούδι, καινούρια συνεργασία με την Ελεάνα Βραχάλη που για πρώτη φορά συνεργαζόμαστε. Ακούστηκε αυτό, κατάλαβες. Ακούστηκε. Έχει αυτή η κοπέλα ένα. Ρε, παιδί μου, δεν υπάρχει. Ναι, ο τρόπος που γράφει. Δεν υπάρχει. Ακούγεται. Είναι η πένα τη συγκλονιστική. Η ψυχή τη είναι προφανώς. Ήταν πολύ καρμικό όλο αυτό. Το τώρα μιλάω εγώ, όλο αυτό το τραγούδι. Το μέσα οποίο... στην καραντίνα τώρα αυτό έχει γίνει όλο, αυτό έτσι. Έχει γίνει μέσα στην καραντίνα. Εν τω μεταξύ βγήκε πριν από όλες αυτές τις καταγγελίες που είχαν γίνει, ξέρεις, με τους ηθοποιούς, με όλα αυτά, ναι, τα οποία έχουν συνέβη. Και είναι όντως ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για αυτό. Για την τοξικότητα, για κακοποιητικές σχέσεις. Και... έδεσε κάπως. Έδεσε πάρα ήταν πολύ η ώρα και του. Το ευχαριστηθήκαμε. Ήταν δηλαδή μια δύναμη που έβραζε μέσα μας και έπρεπε να συναντηθούμε για να βγει αυτό το τραγούδι. Μπράβο ρε Σιδήμο. Τώρα η καθημερινότητά σου τώρα. Όχι τώρα, ενώ τώρα έχεις τόσο καιρό το τραγούδι αρχικά. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια προετοιμασία. Και άλλα θα βγούνε ή αυτό είπατε? Ευτυχώς. Έχουμε προετοιμάσει ένα πάρα πολύ όμορφο υλικό με την Ελεάνα. Μπράβο. Ωραία. 10 τραγουδιών. Οπότε έχετε τώρα το κομμάτι αυτό να το φτιάξετε σιγά-σιγά. Έχουμε όλο αυτό. Βέβαια η μουσική, όπως ξέρεις Νίκο, και η τέχνη περνάει μια τρομερή κρίση. Άσε, Δήμο, μην μιλάς έτσι, τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Νομίζω ότι λίγοι ασχολούνται με αυτό. Με την τέχνη, αυτό... κανείς. Μόνο αυτοί που είναι κομμάτια της τέχνης. Ναι, οπότε γενικότερα και για μας είναι άπειρα δύσκολο όλο αυτό, με την έννοια ότι, ξέρεις, όλο αυτό δεν το βλέπουμε, δεν το ζούμε. Και για εμάς που κάνουμε αυτό, μας είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, θέλουμε τόσο πολύ. Είμαστε σαν τα σκυλιά που είναι δεμένα, ξέρεις. Με το βλέπω τέτοιο. Και πέρα. Περιμένουμε να τελειώσει όλο αυτό και να βγούμε ξανά. Μα και βλέπω που έρχεστε εδώ πέρα και άλλοι συνάδελφοι κτλ. Και το βλέπω γιατί πάντα συζητάω με όλους και βλέπω στα μάτια τους. Δηλαδή, πολύ πιο παλιά. Μπορεί να έλεγε ένα τραγουδιστή, θα μας πεις κάποιο τραγούδι και τα παίξω, έλεγε να σου πω κάτι, ας μιλήσουμε και θα δούμε. Γιατί οι άνθρωποι είχαν προετοιμαζόντουσαν, είχαν το μαγαζί τους. Τώρα σχεδόν. Είναι πόσα θα λες, πω. Ναι, σου λέει με μεγάλη μου χαρά, γιατί υπάρχει όλο αυτό πια που έχει φτάσει. Είναι και ένας χρόνος πια. Ναι. Έχει φτάσει πια πολύ ωριακά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας λείπει όμως περισσότερο είναι η επαφή με τον κόσμο, το οποίο είναι αναντικατάστατο. Δηλαδή, όσο live stream και να φάει κάποιο. Ανδρέα, γεια σου. Ανδρέα, δεν μου αρέσουν καθόλου. Τι δεν τώρα, τα live streaming. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά παιδιά, είναι ένας τρόπος. Δεν φαντάζομαι ότι θα μείνει για είναι πάντα. Είναι ένας τρόπος, συμφωνώ. Είναι αλλά, όμως. Αυτό που έχει λείψει νομίζω σε όλους και σε εσένα φυσικά είναι αυτή η φυσική επαφή που υπάρχει με τον κόσμο. Εκείνη το τη live, στιγμή, δηλαδή. Ρε παιδί μου, το live, το καταλαβαίνω. Οπότε εσύ τώρα έβγαλες το τραγούδι. Το παιδί είναι καλά, με χαιρετάει, φαντάζομαι. Το παιδί είναι καλά. Ευτυχώς έχουμε προετοιμάσει όλο αυτό το διάστημα στο να κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη ορχήστρα, μια πολύ όμορφη μπάντα. Ετοιμαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι, ετοιμότατοι. Το καλοκαίρι δηλαδή, φαντάζεσαι, παιδί μου. Φαντάζομαι το καλοκαίρι θα ανοίξουν κάποια πράγματα. Κάτι δηλαδή, σιγά, δεν νομίζω σιγά. Ότι ναι, θα μπει κι άλλη κλειδαριά. Νομίζω ότι με, πολύ εύκολη πόρτα μας, με ένα 50% πληρότητα θα ανοίξουν μακάρι, κάποια πράγματα. Μακάρι. Και το εύχομαι. Και το εύχομαι για όλους. Για τη διασκέδαση. Και για τη διασκέδαση, γιατί υπάρχει, Νίκο, ξέρεις πάρα πολύ καλά, πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση. Το ψυχολογικό περίεργη. Είναι πολύ στριμωγμένο. Είναι στριμωγμένο, είναι σημαντικό. Αλήθεια, είναι σημαντικό να μπορεί όλος με κάποιο τρόπο να ξεσκάει. Είναι ωραίο να βρίσκει τον ωραίο τρόπο να ξεσκάσει, όπως είναι αυτό, να ακούς τραγούδια, να δει καλό μεσημέρα. Και λέω τώρα, εγώ τυχαία τώρα, εντελώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Θα σε περιμένω και κάποια στιγμή όποτε θέλεις να έρθεις να τραγουδήσεις πολλή ώρα. Τώρα θα κλείσεις με ένα τραγούδι, δεν γίνεται. Εννοείται, το πέρα με το φίλο μου. Εννοείται. Α, ευγενικώς, παίξουμε μαζί. Περάστε. Δήμος Αναστασιάδης. Τώρα μιλάω εγώ. Χάρηκα πολύ. Και εγώ, Νίκο μου. Θα σε δω μετά, εγώ πήγαινε να κάνω τα δικά σου. Να είστε καλά, κάτσε μέχρι να χαιρετηθούν. Ακούστε, τα λένε τώρα τα παιδιά. Το πρόγραμμα είναι μονόδρομος, παιδί. Πάει τώρα Super Makeover, μετά έχουμε... Πού είναι... Έχεις, μπράβο. Πάμε το House of Fame Academia. Δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιόνη. 8 λέξεις με τον Ανδρέα Γεωργίου. Καταλαβαίνεις τι γίνεται σήμερα, Στέλιο.